Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου απεβίωσε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο 64χρονος ιεράρχης έδωσε την πιο κρίσιμη μάχη τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής. Ο αείδημος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου, υπέρτιμος και έξαρχος Καρπαθίου Πελάγους, Χυρός Νεκτάριος, γεννήθηκε στο Καταλαγάρι, Παιδιάδος Ηρακλείου, στις 17 Μαΐου του 1951. Τις εγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στο Γυμνάσιο Αρχανών και στη συνέχεια φίτησε στο ανώτερο φροντιστήριο της Ριζάριου Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Ακολούθως εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αποφύτησε το 1975. Μοναχός εκάρι το 1970 στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη. Το 1971 χειροτονήθηκε διάκονος και ένα χρόνο αργότερα πρεσβύτερος, ενώ υπηρέτησε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ως Διευθυντής του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και ως Πρωτοσύγγελος από το 1978 έως το 1990. Επίσης διετέλεσε καθηγητής σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Μητροπολίτης Πέτρας εξελέγει στις 6 Οκτωβρίου του 1991. Η διακονία του ως Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου υπήρξε πολύπλευρη με πνευματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές προεκτάσεις. Βασικό γνώρισμα της διακονίας του υπήρξε η υποστήριξη και ενίσχυση των υπάρχοντων ενωριών, καθώς και η ίδρυση νέων στα αστικά και τουριστικά κέντρα. Ήταν πάντα δίπλα στους κληρικούς και τις μοναχικές αδελφότητες της Μητροπόλεως, καθημερινά μεριμνούσε για τα προβλήματά τους και την πνευματική τους πρόοδο. Εγγενίασε έκτακτη επαφή με το λαό της επαρχίας του, αγάπησε τους συνανθρώπους και τον τόπο, αλλά επίσης αγαπήθηκε και τιμήθηκε από αυτούς. Η αγαστή αυτή διαπροσωπική κοινωνία και συνεργασία αναζωπήρωσε την πίστη και την αφοσίωση των ανθρώπων στην Εκκλησία και συνετέλεσε στην ανανέωση της λειτουργικής και λατρευτικής ζωής στη Μητρόπολη του.